Σας έκανα, θα κάτσω μέσα στο στούντιο. Βγήκα και εγώ στα σεξοχάς. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Για να δούμε λοιπόν πως πάνε τα πράγματα για τον κρυό Πέμπτη σήμερα 14 Ιουνίου. Βελτιώσεις παντού. Η σελήνη μέχρι το βραδάκι στο ζώδιό σας. Αυτό σημαίνει ότι το καλό έργο που ξεκίνησε από χθες το συνεχίζει. Είναι μια χρονική στιγμή αρκετά βοηθητική για σας και σε αυτό συμβάλλει και η σελήνη φυσικά. Και η Σελήνη φυσικά, αλλά από την άλλη μεριά και ο Δίας που μόλις έσκασε μύτη και λίγο-λίγο εσείς που έχετε γεννηθεί μέσα στο Μάρτι θα μπορέσετε πρώτοι να δεχτείτε ένα μικρό μέρος από την εύνοιά του. Τι θα πρέπει να προσέξετε όχι μόνο σήμερα αλλά και αύριο και γενικότερα σε αυτές τις ημέρες. Το τι λέτε γράφετε, υπογράφετε, υποσχέσεις που δίνετε και παίρνετε και ακόμα συμφωνίες, συμβόλαια, γραπτά, μεταφορικό μέσο, ταξίδια, μετακινήσεις, διαδίκτυο και θέματα που σχετίζονται με τα παιδιά. Όλα αυτά, καθότι ο Ερμής είναι ακόμα σε μία κόντρα θέση, είναι και ο Κρόνος βεβαίως που σε εσάς του τρίτου δεκαημέρου πιέζει όσο μπορεί. Πόσο ακόμα όμως. Λοιπόν, και για τις σχέσεις σας, και για την υγεία και για τα συμφέροντά σας, η σημερινή μέρα αλλά και η αυριανή αρκετά βοηθητικές. Και να περάσουμε στον Ταύρο. Προεργασία για τα πιο σημαντικά. Όχι προεργασία για πολύ διάστημα. Να, μόλις η Σελήνη το βράδυ έρχεται στο δικό σας ζώδιο. Αυτό σημαίνει τι. Απ' τη μια έχει μια νευρικότητα. Να προλάβω αυτό, να αλλάξω εκείνο και πώς θα πάει το άλλο. Απ' την άλλη όμως έχει και εμπνεύσεις και διάθεση να κάνετε βαθιές τομές παντού. Ιδιαίτερα στα επαγγελματικά σας, σε οικονομικά θέματα, στις σχέσεις, όπου πιστεύετε ότι χρειάζεται μια τόνωση, χρειάζεται μια βελτίωση, αλλά και άτομα να ψάξετε και να βρείτε που μπορεί να φανούν χρήσιμα ή ευχάριστα ή ωφέλιμα, όπως θέλετε πείτε το. Και η σημερινή μέρα καλή, ιδιαίτερα από το βράδυ και μετά, εκεί ξανοίγει το πράγμα και γίνεται καλύτερο το βράδυ και για τις σχέσεις σας, αλλά και η αυριανή μέρα αρκετά βοηθητική. Και να περάσουμε στους διδύμους, εξαντλήστε τα περιθώρια εύνοιας. Τώρα η εύνοια όσο πάει λίγο και θα αυξάνεται μέρα με τη μέρα, καθότι ο Δίας κάνει ένα σημειωτόν, σημασία έχει ότι μπήκε στο ζώδιό σας. Ένα σημειωτόν λοιπόν και πρώτοι που θα απολαύσετε ένα μικρό μέρος αυτής της εύνοιας που αργότερα θα μεγαλώσει είστε εσείς που έχετε γεννηθεί μόλις το πρώτο δεκαήμερο. Η σημερινή μέρα αρκετά βοηθητική και για τις σχέσεις σας, αλλά ακόμα για ομάδες, φιλίες, συντροφιές, συλλόγους, σωματεία, πολιτικά κόμματα. Εκεί δηλαδή που οι πολλοί πάνε μπούγιο για να διεκδικήσουν πράγματα, για να τα περάσουν καλά, να μοιραστούν ιδέες, ανησυχίες και ενδιαφέροντα. Καλή λοιπόν η σημερινή μέρα και η αυριανή, αλλά σήμερα μέχρι το απόγευμα πολύ περισσότερο για σας. Η εύνοια είναι εδώ και μπορείτε να κάνετε πιο πολλά πράγματα. Και να περάσουμε στον καρκίνο από το βράδυ, σταδιακά καλύτερα από το βράδυ, όταν λέμε 7, 8, 9 και όσο πάει, δεν μας ενδιαφέρει, καλό μας κάνει το βράδυ και η αυριανή ημέρα. Δυσκολίες, ανησυχίες, μικροεμπόδια, αυτά δηλαδή που κάνουν μια ψηλοταραχή, που λες ας το καλό τώρα, ήταν ανάγκη να μου βγει και αυτό μες στη μέση. Δεν μιλάμε για πολύ χοντρά αρνητικά πράγματα. Από το βράδυ λοιπόν και μετά εκπνέει αυτή η δυσκολία που υπάρχει, είτε σε σχέσεις, είτε σε δουλειές, ή ακόμα σε ό,τι σας προβληματίζει, που μπορεί να μην περιλαμβάνεται σε αυτά που λέω εγώ τώρα. Ένα εσείς θα θυμάστε ότι από το βράδυ και μετά είναι κάπως καλύτερη και η διάθεση και η κατάσταση και η αυριανή μέρα διαμορφώνει ακόμα καλύτερες προοπτικές παντού. Ο Ερμής εξακολουθεί να είναι στο ζώδιό σας. Το μυαλό λέει πρέπει να προηγηθεί της καρδιάς τα αισθηματικά, αν και